Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά τώρα και να συναντήσουμε την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου, την Ευρωβουλευτή, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, όπως είπαμε, αφού ανοίξαμε ένα κομμάτι στην τοπική επικαιρότητα με τον κύριο Καβαδά. Κυρία Ασημακοπούλου, σας καλησπερίζουμε στον Πρίσμα 91,6. Γεια σας. Τι μου κάνετε? Είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε. Όχι γιατί έχετε καταγωγή από την Ήπειρο, αλλά λίγο πριν, δεν ξέρω να ακούγατε, είχαμε τον κύριο Καβαδά, τον βουλευτή Λευκάδας, ο οποίος μας είπε να σας μεταφέρουμε χαιρετισμούς. Είχατε μια αγαστή συνεργασία στην προηγούμενη θητεία. Και ξέρετε, πώς πάει το κουράγιο εκεί? Έχουμε μια αγωνία, γιατί θέλουμε πρώτα να σταματήσει αυτή η διάδοση του κορονοϊού. Και ξέρετε, σε δεύτερο πλάνο, μοιραία σκεφτόμαστε, κυρία Σημακοπούλου, και οι εταιρείες που μας ακούν εδώ, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. Και εδώ τώρα χαίρομαι που σας έχω, γιατί σε πρώτο πλάνο είναι η Ευρώπη. Και όπως μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής, όταν σας προανήγγυλα, μου γράφει και θα σας το μεταφέρω όπως είναι: αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έλεγαν ότι θα είμαστε ισότιμα μέλη, ισχύει στα δύσκολα? Και θα ήθελα αυτό να είναι το πρώτο μας ερώτημα, κυρία Σημακοπούλου, στο ξεκίνημα αυτής της κουβέντας. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς αυτή τη στιγμή προέχει να είμαστε υγιείς, να είμαστε ασφαλείς για να περάσει το πρώτο κύμα και να οργανωθούμε, τέλος πάντων, σε μια, κακά τα ψέματα, σε μια νέα πραγματικότητα, γιατί μας έχει ξημερώσει ένα μεγάλο κακό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα έχετε μιλήσει με πολλούς, με γιατρούς, με ανθρώπους του κοινοβουλίου, με τον εκλεκτό συνάδελφο, όπως είπατε, να σας πω τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό κομμάτι. Είναι η ώρα της Ευρώπης, θα σας το πω έτσι. Αυτή η πανδημία νομίζω ανέδειξε περίτρανα ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και ότι πρέπει να θωρακιστούμε. Και ιδίως τώρα εγώ σας μιλάω σαν Ελληνίδα, γιατί και σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι. Και ιδίως ότι για τη χώρα μας δεν υπήρχε άλλος δρόμος ποτέ για την Ευρώπη. Σας καλώ να φανταστείτε αυτή τη στιγμή να μην είμαστε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τι θα γινόταν. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι για πρώτη φορά κατάλαβε ότι πρέπει να δείξει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Ναι. Και αμέσως ενεργοποιήθηκε και έχει πει, να σας το πω έτσι πολύ απλά, ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί και για να μας θωρακίσει και να μας προστατεύσει και να προγραμματίσει να μην ξανασυμβεί τίποτα τέτοιο αλλά και να ανταπεξέλθουμε στα επόμενα κύματα, αλλά και οικονομικά να μας συνδράμει. Χτες βέβαια λίγο είχαμε, ας πούμε, μετά από την πρώτη καλή αντίδραση, ναι, λίγο κάναμε ένα βήμα πίσω. Έπρεπε να ακούσουν τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη και τους 9 ηγέτες οι οποίοι προτείνουν να υπάρχει αυτό το ευρωομόλογο, γιατί εκεί θα καταλήξουμε, σας το λέω. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον υπάρχει ένας κοινός τόπος ότι πρέπει να βάλουν πλάτη. Τώρα, αν τσακωνόμαστε λίγο για το εργαλείο και μακροπρόθεσμα, τι σημαίνει αυτό, δεν πειράζει. Η ουσία είναι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να βγει τον μπαζούκα, με καταλάβατε, δεν είναι απόλυτα τώρα ώρα για να... Mm-hmm. Ναι. Τώρα... Ναι. Κυρία Σημακοπούλου, πάνω σε αυτό που λέτε, το κρατάμε και φυσικά εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που είπατε, ότι ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και αν είμαστε απογοητευμένοι και θυμωμένοι σε πολλές περιπτώσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε το πώς μπορεί να ήμασταν έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύετε ότι είναι πιο επιτακτική ανάγκη για μια πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα παθήματα αυτά? Δηλαδή τώρα δοκιμάζονται και οι οικονομίες. Τώρα να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Χθες εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο, να μιλάμε πρακτικά για να καταλάβουμε τι ζητάμε. Εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο χθες, εμείς κανονικά συνεδριάσαμε με τηλεεργασία, έτσι. Ναι. Και μία απόφαση ήταν, ένα θέμα ήταν να ενεργοποιήσουμε τον κοινό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Αυτό ήταν για σεισμούς και για φωτιές. Mm-hmm. Να πούμε δηλαδή ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει και για θέματα υγείας. Γιατί η πολιτική της υγείας αυτή τη στιγμή είναι κρατική υπόθεση. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να φροντίσει εμάς, η Πορτογαλία την Πορτογαλία. Έλα τώρα που έχει συμβεί αυτό και μπορεί να υπάρχουν μάσκες σε μια χώρα που να μην τις χρειάζεται αυτή τη στιγμή και να μπορεί να περιμένει για την παραγωγή, ενώ η Ιταλία δεν μπορεί να περιμένει αυτή τη στιγμή διότι πεθαίνει ο κόσμος. Με καταλάβατε? Ναι. Αν λοιπόν εμείς αποφασίσαμε λοιπόν ότι αυτός ο μηχανισμός τώρα μπορεί να συντονίζει και τέτοιου τύπου προμήθειες και ήδη μέσα σε 3 μέρες έγινε ένας διαγωνισμός και τώρα θα παραχθούν όσες μάσκες και όσες στολές και όσοι αναπνευστήρες χρειάζονται με βάση το τι είπαν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή εμείς εδώ έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα και ο κύριος Τσιόδρας λέει θα χρειαστούμε τόσα. Τόσα θα έχουμε.
σε 10 μέρες. Λοιπόν, αν αυτό υπήρχε από πριν και ήμασταν όλοι εξοπλισμένοι και είχαμε μια κοινή πολιτική και από την πρώτη μέρα που γινόταν αυτό με την Κίνα λέγαμε ότι ξέρετε τι, όλοι μαζί κόβουμε τις πτήσεις από την Κίνα γιατί δεν γίνεται να έρθει αυτός ο ιός στην Ευρώπη, ναι. Δεν θα ήμασταν καλύτερα και δεν είναι καλά να έχουμε και όλοι μάσκες και αυτά, μπας και έρθει και δεν είναι καλά να έχουμε όλοι και πώς το λένε διαγνωστικά. Για να είμαστε σίγουροι και δεν βάζουμε στα εξωτερικά σύνορά μας όποιος και να περνάει και όποιος έρχεται από κάποιες περιοχές της Κίνας να ελέγχεται, αλλιώς δεν μπαίνει. Αν λοιπόν είχαμε κάνει αυτά, ήμασταν μια ομοσπονδία και τα είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα, τότε μπορεί να ήταν καλύτερα σήμερα η κατάσταση στην Ευρώπη και να μην ήμασταν εσείς και εγώ καραντίνα αυτή τη στιγμή. Με καταλάβατε. Απόλυτα, απόλυτα. Ναι, τώρα λοιπόν αυτά πρέπει να γίνουν τελεία. Εκτός αν θέλουμε να την παλεύουμε μόνοι μας. Μάλιστα. Γιατί και αυτό γίνεται. Αυτό, γι' αυτό φταίνε και οι Ευρωπαίοι. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι τώρα κατάλαβαν, ας πούμε, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Όταν ήρθε ο Ερντογάν, τώρα το κατάλαβαν τώρα. Και επειδή το κατάλαβαν και επειδή ήρθανε, τους φώναξε ο κ. Μητσοτάκης και επειδή το είδανε και επειδή μετά είπανε στον Ερντογάν ότι δεν κατάλαβες, θα έχεις απέναντι όλους μας. Δεν έχεις απέναντι μόνο την Ελλάδα, η οποία έχει ένα μέγεθος. Θα έχεις όλους μας απέναντι. Να, σήμερα φεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε και για την πανδημία. Έτσι πρέπει να κάνουμε για διάφορα πράγματα. Εγώ να συζητήσω ποια είναι αυτά, αλλά να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει μια δύσκολη μέρα για όλους μας, και για τους Γάλλους και για τους Ιταλούς και για τους Ισπανούς, είμαστε στην Ελλάδα οι πιο ισότιμοι από ποτέ, να σας το πω έτσι. Μάλιστα. Και ό,τι δώσουν, θα δώσουν και σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Μας δίνεται σήμερα μία ανάσα στη μαυρίλα αυτών των ημερών με την έννοια, και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, σε ότι ό,τι δώσουν θα δώσουν και σε εμάς, διότι πλέον η διαφορά, γιατί γίνεται ένας παραλληλισμός, αν αυτή η κρίση του κορονοϊού θα θυμίσει τις μαύρες εποχές που ξεκίναγε η κρίση και έμπαιναν τα λουκέτα το ένα μετά το άλλο, κυρία Σημακοπούλου. Όμως τώρα λέτε όλοι είμαστε ίσοι σε αυτή την κρίση και θέλω να σας ρωτήσω, η χώρα μας που έχει κάποιες υποχρεώσεις οικονομικές αυτή τη στιγμή, που χρωστάει, που αποπληρώνει δάνεια, όλα αυτά αναστέλλονται, δηλαδή πλέον έχουμε την δυνατότητα να χαλάμε όσα θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Εντάξει, το λέτε λίγο απλουστευμένα, αλλά να σας πω τι άλλαξε. Ότι εμάς μας λέγανε ότι έπρεπε να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί έπρεπε να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί έπρεπε να περισσεύουν λεφτά, πληρώνουμε τα δάνειά μας. Τώρα μας είπανε δεν πειράζει τώρα γι' αυτό. Μάλιστα. Αφήστε. Πρώτα πρέπει να σωθεί ο κόσμος. Πρώτα πρέπει να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Οπότε κάντε αυτά που κάνετε. Είχαμε ένα μαξιλάρι, το οποίο δεν μας αφήνανε να το αγγίξουμε για διάφορα πράγματα. Τώρα μας είπανε, χρησιμοποιήστε αυτό και θα σας δώσουμε και όσα ακόμα χρειάζεστε. Λοιπόν, θα μου πεις, εμένα να σας πω τι με ρωτάνε και έχω μια δυσκολία στο να το απαντήσω καμιά φορά. Σου λέει, παιδί μου, πού ήταν όλα αυτά τα λεφτά πριν. Πού τα βρήκανε τώρα και μας τα δίνουν ξαφνικά. Ναι. Πού τα βρήκα. Η απάντηση είναι ότι επειδή μας πάτε πίσω στα χρόνια της κρίσης, εγώ δεν σας λέω ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές την επόμενη μέρα για όλους. Και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις και για τον ιδιωτικό τομέα, για το κράτος, για όλους. Έτσι. Θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία. Δεν αντιλέγω. Αλλά τουλάχιστον τώρα το καταλαβαίνουμε όλοι. Ενώ πριν λέγανε, ναι. Θυμάστε στις αρχές της κρίσης, εγώ δεν λέω ότι, ναι, βεβαίως υπήρχε μια κρίση χρέους, υπήρχαν διάφορα πράγματα, αλλά υπήρχε η αίσθηση ότι έπρεπε να μας τιμωρήσουν κιόλας. Σωστά. Όταν τους λέγαμε δηλαδή ότι η πολιτική αυτή που κάνετε, η περιοριστική, δεν θα μας βοηθήσει, θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, όταν τα λέγαμε αυτά, και εγώ δεν μπαίνω τώρα σε ονοματολογία ποιος τα έλεγε και ποιος είχε δίκιο, για να μην μου πείτε ότι κάνω τέτοιο πράγμα, δεν ακούγανε. Τώρα θα ακούσουν. Γιατί τώρα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε τώρα το πρόβλημα αυτό το έχει και η Γερμανία. Σωστά. Εδώ πέρα όμως τώρα με ρωτάνε οι ακροατές μας. Δεν μας έχουν χαριστεί οι Ευρωπαίοι. Θα μας τα δώσουν. Αντίτιμο θα υπάρχει όμως. Καλά, εντάξει. Τι θα πει αντίτιμο θα υπάρχει. Δηλαδή, όταν μας δίνουν λεφτά από το ΕΣΠΑ, μας τα δίνουν. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ναι. Τώρα λοιπόν αυτά μας τα είχαν δώσει με κάποιους κανόνες. Τώρα μας δίνουν μια μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί μάλιστα. Έχουμε διαφορετικού τύπου προβλήματα. Mm-hmm. Με καταλάβατε. Απόλυτα. Αλλά, ναι. Απόλυτα. Δεν χαρίζει κανείς λεφτά ποτέ, αλλά... Μάλιστα. Πάντως δεν χαρίζει κανείς. Απλά μας ακούει και κόσμος, ξέρετε, που αγωνιάει για την επόμενη μέρα. Γιατί
όλοι πιστεύουμε ότι, ναι, και το λένε και οι πολιτικοί, ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει, δεν μπορεί τα πάντα να κάνει. Και δεν ξέρουμε πώς θα ορθοποδήσουμε την επόμενη μέρα, κυρία Σημακοπούλου. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία. Βεβαίως μπαίνει σε δεύτερο πλάνο. Βεβαίως. Τώρα είναι να περιοριστεί αυτή η πανδημία και να είμαστε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα. Απλά ξέρετε το λέω. Το δύσκολο πράγμα σε αυτή την πανδημία, το δύσκολο πράγμα με αυτό που αντιμετωπίζουμε, είναι ότι δεν ξέρουμε πότε είναι το τέλος. Ναι. Με καταλαβαίνετε. Οπότε πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Όλοι βήμα-βήμα. Μέρα με τη μέρα. Αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι να μην κλατάρει το σύστημα υγείας και να μην χάσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων επειδή δεν μπορούμε να τους νοσηλεύσουμε. Μάλιστα. Προέχει λοιπόν να μην εξαπλωθεί ο ιός για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, για να έχουμε μάσκες, για να έχουμε αναπνευστήρες, για να έχουμε... πώς το λένε, διαγνωστικά εργαλεία, για να έχουμε φάρμακο, αν κάποιος βρει ένα φάρμακο το οποίο, με καταλάβατε, να μπορούμε απόλυτα να το προμηθευτούμε. Απόλυτα, απόλυτα. Εξαγοράζουμε χρόνο αυτή τη στιγμή. Και εξαγοράζοντας το χρόνο, προγραμματίζουμε και το πώς θα γίνει την επόμενη μέρα. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε όλη την κοινωνία όρθια. Γι' αυτό και τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι 10 δισεκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνουμε το νούμερο που συζητάμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας, εγώ όλη μέρα μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για την επιχείρησή τους, αγωνιούν για την οικογένειά τους, αγωνιούν για την υγεία τους όσοι δεν κάθονται σπίτι και πρέπει να δουλέψουν, αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους. Κυρία Σημακοπούλου, σας ακούω με ενδιαφέρον ένα μήνυμα ακροατή και χαίρομαι που σήμερα η κουβέντα είναι από ερωτήματα των ακροατών. Αυτό σημαίνει, είναι η συμμετοχική δημοκρατία και μας αρέσει πολύ σαν μέσο Βεβαίως. Περιφερειακό που Βεβαίως. Αντέχουμε κι εμείς και που προσευχόμαστε να μην κλείσουμε, Βεβαίως. Να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα χρήματα που θα μας δώσουν θα είναι από την τσέπη τους ή θα προσθεθούν στο δημόσιο χρέος με τόκους, μου γράφετε τώρα εδώ ακροατής. Εξαρτάται. Και αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή γι' αυτό και συζητάμε για ευρωομόλογο, γιατί αυτό είναι ένα χρέος το οποίο το έχουμε όλοι μαζί, έχει συγκεκριμένους όρους. Και μια επιστολιπτική γραμμή στήριξης έχει διαφορετικούς όρους. Εξαρτάται είναι η απάντηση και κανείς δεν ξέρει ακόμα. Γιατί αυτό σας λέω, εξαρτάται από το πότε θα μας τα δώσουν και πόσα θα είναι και πόσο χρόνο θα τα χρειαστούμε. Άλλο τώρα αυτό το πράγμα να ξαναπαίρνει μπρος η οικονομία της Κίνας, ας πούμε, έκανε έναν κύκλο ναι. και ξαναπαίρνει μπρος τώρα πριν το δεύτερο κύμα, μετά από 3 μήνες. Άλλο 3 μήνες, άλλο 6 μήνες, άλλο 1 μήνας. Mm-hmm. Διαφορετικό εμείς πράγμα. Είναι διαφορετικό, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Βγαίνουμε και από μια πολυετή ύφεση, από μνημόνια. Ξέρετε, ενώ που πήγαμε να πάρουμε ανάσα και περιμέναμε, ξαναμπαίνουμε σε ένα ναι. φαύλο κύκλο πάλι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Ξέρετε, και μεταφέρω εδώ και την αγωνία. Ξέρετε, είναι και υγιείς επιχειρήσεις που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που αναγκάστηκαν να κλείσουν ναι. διότι δεν τους συνέφερε να λειτουργούν ούτε part-time. Και, Βεβαίως. Και συμμερίζομαι την αγωνία ανθρώπων πετυχημένων, όπου είναι σε μια. Και το λέω ανθρώπινα, κύριε Σημακοπούλου, γιατί όλοι μας είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Απλά, ξέρετε, περιμένουμε και την επόμενη μέρα τι θα μας ξημερώσει και πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντα όμως θέλουμε να έχουμε ένα θετικό πρόσημο στην κουβέντα μας, έτσι κι αλλιώς. Ας είμαστε καλά. Ωραία. Και θα το αντιμετωπίσουμε. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό το να το, κρατήσουμε το θετικό. Μια αισιοδοξία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων. Πιστέψτε με, καταλαβαίνω. Όλοι οι σπίτια μας είμαστε τώρα. Όλοι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις. Μπορεί ναι. να έχουν κλείσει, να είναι ανοιχτές και να μπαίνουν μέσα. Όλοι έχουμε ανθρώπους, μπορεί να έχουμε γιατρούς ή νοσοκόμες στην οικογένεια που αγωνιούμε για άλλα πράγματα. Όλοι έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να αναρωτιέται κανείς. Δεν έχουν την αχτή ολονών τα πλάνα στον αέρα τώρα. Μην το συζητάμε αυτό. Είμαστε όλοι όμως έτσι. Ακριβώς. Όλοι είμαστε έτσι. Λοιπόν, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Η Ελλάδα έχει επανέλθει από πολύ χειρότερα πράγματα και από πολύ μεγαλύτερα και από πολύ βαθύτερες κρίσεις. Ναι, και εγώ αισθανόμουν ότι επιτέλους γυρίζει το πράγμα. Όλοι στην ίδια ψυχολογία ήμασταν. Σωστά. Και τώρα λες, δεν είναι δυνατόν τώρα να μας ήρθε και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και κρατάμε αυτή την αισιόδοξη αναφορά σας, κυρία Σημακοπούλου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας, γιατί μας δώσατε καλά. Ένα διαφορετικό έτσι, πρίσμα. Μια, να είστε έτσι, καλά, να ξέρετε φωνή. Ότι η Ευρωβουλή και οι ευρωβουλευτές αυτή τη στιγμή για μένα είναι πολύ μεγάλο. Πώς να σας πω, παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί μιλάω με τους συναδέλφους και μου εξηγούν τι γίνεται και στις άλλες χώρες και βλέπω ότι μέσα από αυτό το δίκτυο των ευρωβουλευτών και των ανθρώπων και που μιλάμε μεταξύ μας και εξηγούμε ένας τον άλλον τι γίνεται και που μας ακούνε και μέσα από τα social media που
μιλάμε με κόσμο πολύ, ας πούμε, κάθε μέρα, βλέπω ότι αναπτύσσεται μία άλλου είδους αλληλεγγύη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, απέναντι στην πανδημία, απέναντι σε αυτόν τον ιό, είμαστε όλοι ίσοι. Δεν έχει Γερμανούς και Γάλλους και Έλληνες και αυτά. Έχει ανθρώπους, με καταλάβατε. Απόλυτα. Οπότε είναι διαφορετικό επιτέλους το πράγμα. Ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητάμε. Υγεία και να δύναμη τα σας έχουμε. Να είστε καλά. Υγεία, δύναμη και κουράγιο. Και εσείς ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημακοπούλου. Λοιπόν,